κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε τώρα στον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζημπαντέλα. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν με τον Υπουργό. Η τρίωρη απεργία των δημόσιων ιατρών. Στα σκαριά επίσης και το θέμα της επέκτασης ωραρίου των νοσοκομείων. Επίσης, θα δούμε μαζί του τα διαχρονικά προβλήματα στα ΤΑΕΠ. Πώς αναζητούν τις λύσεις. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κύριε Χατζημπαντέλα, να αρχίσουμε με τη νέα φουρτούνα στα νοσοκομεία μας. Οι γιατροί του Δημοσίου εξήγηλαν τρίωρη στάση εργασίας για αύριο, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα των νοσοκομείων, φυσικά και την απουσία του διαλόγου από τον ΟΚΙΠΗ. Με την σειρά του βεβαίως, ο ΟΚΙΠΗ να αναφέρουμε ότι δηλώνει έκπληξη για την απεργία και τονίζει ότι υπάρχει διάλογος και ότι δεν αθετήθηκαν συμφωνίες. Τι ισχύει τελικά? Καταρχήν, θεωρώ ότι τη στιγμή που έχουμε τόσα πολλά προβλήματα στο σύστημα υγείας και στα κρατικά μας νοσηλευτήρια, προσωπικά δεν ανάμενα να υπάρξει αυτή η απεργία. Ας μην ξεχνούμε όλοι μας πως η πανδημία είναι ακόμα εδώ, είναι ακόμα ταλανίζει το σύστημα υγείας μας και ακόμα δεν την έχουμε ξεπεράσει. Όσον αφορά την απεργία που προτίθεται να κάνουν αύριο οι γιατροί, τους έχω καλέσει σήμερα στο γραφείο μου γύρω στις 4. Θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις τους προτού τοποθετηθώ και επίσημα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μάλιστα. Εσείς θα προχωρήσετε σε κάποιες προτάσεις ώστε να αποτραπεί αυτή η στάση εργασίας, κύριε Χατζημπαντέλα? Το Υπουργείο Υγείας, από την πρώτη στιγμή που έχω αναλάβει αυτά τα καθήκοντα, είχαμε σοβαρών ρόλων στη διοίκηση και της πανδημίας και των προβλημάτων που έχουν σχέση με τα νοσηλευτήριά μας. Είχαμε εμπλακεί στη διαχείριση της πανδημίας. Όταν υπήρχαν προβλήματα, δεν διστάσαμε να επέμβουμε και να δώσουμε λύσεις. Και αυτή τη στιγμή ο ρόλος του Υπουργείου είναι να παρεμβαίνει όπου υπάρχουν προβλήματα και να δίνει λύσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα και θα δοθούν λύσεις και με τον Α και με τον Β τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, είναι και το θέμα της επέκτασης του ωραρίου των νοσοκομείων και κατά τις απογευματινές ώρες στην όλη συζήτηση. Φαίνεται ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για τους πολίτες. Στόχος μας πάντοτε είναι να εξυπηρετούμε τους πολίτες όσο το καλύτερο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά επιτρέψτε μου πριν τοποθετηθώ να ακούσω και επίσημα και τις συντεχνίες των γιατρών και των ΟΚΙΠΗ πριν πάρω τη θέση του Υπουργείου, πριν σας αναφέρω και τη θέση του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Εκτιμάτε όμως ότι θα βρεθεί χρυσή τομή και θα έχουμε και θα λειτουργούν και το απόγευμα τα νοσοκομεία? Όπως σας είπα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε με τον διάλογο. Είναι ο μοναδικός τρόπος να λύνουμε προβλήματα, είναι ο διάλογος. Γι' αυτό πρέπει να συζητούμε και να βρίσκουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε να μοιραστούμε τίποτε, ούτε με τις συντεχνίες, ούτε με τον ΟΚΙΠΗ. Θεωρώ, εάν όλων ο στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε τους ασθενείς και να προσφέρουμε σωστή ιατρική περίθαψη στους ασθενείς, τίποτε δεν έχουμε να μοιράσουμε και όλοι μας θα βρούμε τις λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα θέμα που το κρατώ. Αν υπάρχει θέληση και ο στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε τους ασθενείς όσο το δυνατόν καλύτερα, τότε θα βρούμε λύσεις για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν το σύστημα υγείας. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε και τις συζητήσεις ώστε να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν, κύριε Χατζημπαντέλα, να πάμε όμως και στο θέμα των πρώτων βοηθειών. Ένα διαχρονικό και πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ξέρουμε ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα και κάνετε και συχνές και ξαφνικές επισκέψεις, όπως έγινε προλίγων ημερών. Γίνονται κάποιες προσπάθειες και από ΟΚΙΠΗ για να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση σημαντικά και ουσιαστικά? Σωστά έχετε αναφέρει ότι συχνά επισκέπτουμε τα ΤΑΕΠ. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να επισκέπτηκα τα τμήματα πρώτων βοηθειών από την πρώτη ημέρα που ανάλαβα περισσότερες από 10 φορές. Είμαι γνώστης των προβλημάτων. Ήδη προσπαθήσαμε κατά το τέλος Ιουλίου μαζί με τον ΟΑΗ να δώσουμε κάποια προσωρινή λύση σε αυτά τα προβλήματα. Όταν είχαμε ενισχύσει τα ΤΑΕΠ με κάποιους επιπρόσθετους γιατρούς κατά τη διάρκεια των Σαββατοκυριακών, κάποια ΤΑΕΠ έχουν επωφεληθεί με αυτόν τον μέτρο, κάποια όχι.
το μέτρο αυτό πρέπει να δούμε ξανά αν θα μπορεί να βοηθήσει ή όχι. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο ΑΗ μαζί με τον ΟΚΙΠΗ προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε χρόνο στους ανθρώπους να δουλέψουν αυτές τις λύσεις και αν αυτές οι λύσεις σε έναν σύντομο χρονικό διάστημα δούμε ότι δεν θα δουλέψουν, τότε έχουμε ένα άλλο πλάνο ώστε να δουλέψουν αυτές οι λύσεις. Το Υπουργείο έχει πλάνο σε περίπτωση που αυτές οι λύσεις δεν δουλέψουν ώστε να επέμβει, γιατί πρωταρχικός μου στόχος μετά τον έλεγχο της πανδημίας είναι να βελτιωθούν τα ΤΑΕΠ. Είναι ένα στοίχημα, προσωπικό στοίχημα που θέλω να τα βελτιώσουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε τα ΤΑΕΠ να ενισχυθούν. Άρα. Αλλά θέλω να σας πω και ένα άλλο θέμα. Μερικές φορές επειδή είμαι γνώστης των ΤΑΕΠ, μερικές φορές διαφημίζουμε τα κακά έχοντα, αλλά όχι τα καλά έχοντα των ΤΑΕΠ. Και είμαι γνώστης γιατί και την προηγούμενη Τετάρτη πέρασα από το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έχω φωτογραφίες στο κινητό μου με άδεια κρεβάτια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αρκετοί ασθενείς και απλός κόσμος έχει επικοινωνήσει μαζί μου ότι έτυχε εξαιρετικής αντιμετώπισης από το ΤΑΕΠ τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε αντιδράσεις από κόσμο θετικές, όχι μόνο αρνητικές. Θεωρώ ότι υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να τα λύσουμε, αλλά την ίδια στιγμή δεν πρέπει να μηδενίζουμε το έργο αυτών των ανθρώπων που είναι εκεί. Βεβαίως και δεν μηδενίζουμε, κύριε Υπουργέ. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν υπεράνθρωπες συνθήκες να εξυπηρετούν τον απλό πολίτη, αρκετές φορές ξεπερνώντας και τον ίδιο τους τον εαυτό. Βεβαίως. Δεν μηδενίζουμε βεβαίως το έργο των ιατρών, είτε των νοσηλευτών, γενικά του προσωπικού, κύριε Χατζιπαντέλα. Αλλά αναφέρουμε τα αρνητικά, ούτως ώστε να βελτιωθούν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και κάποιον ασθενή, ο οποίος περίμενε γύρω στις 40 ώρες για να εξυπηρετηθεί. Και εννοείται ότι όλα τα θέματα θίγονται για να βρεθούν οι λύσεις και να υπάρχουν πάντα. Όπως σας έχω πει, δεν είμαι... μου αρέσει να γίνεται κριτική. Μόνο με την κριτική μπορούμε να βελτιωθούμε. Αλλά θέλω να υπερτονίσω το γεγονός ότι πρέπει να αναδεικνύουμε και τα θετικά, όχι μόνο τα αρνητικά. Εννοείται. Πάντως και εσείς πρόσφατα εκφράσατε κάποια παράπονα γενικότερα από τον ΟΚΙΠΗ μέσω της επιστολής σας για έργα και ενέργειες που έμειναν πίσω. Πήρατε κάποια απάντηση, κύριε Χατζιπαντέλα? Πήρα μια απάντηση, αλλά προγραμματίζεται και μια συνάντηση τις επόμενες μέρες. Τώρα με αυτήν την απεργία που, την απεργία που εξαγγέλθηκε, πρέπει να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα μας. Ήδη στάλθηκε μια απαντητική επιστολή από τον ΟΚΙΠΗ, αλλά προτιμώ να βρεθούμε με τον ΟΚΙΠΗ σε έναν τραπέζι για να τα συζητήσουμε όλα και να δούμε πού βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα, εάν υπάρχει καλή θέληση, μπορούμε να τα βρούμε γύρω από έναν τραπέζι. Ωραία. Άρα σας ικανοποιεί η απάντησή τους? Προτιμώ να τελειώσει η συνάντηση και θα τοποθετηθώ και για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Εσείς μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι ποια είναι η θέση του ΟΚΙΠΗ? Η θέση του ΟΚΙΠΗ όσον αφορά τα έργα είναι η θέση του ΟΚΙΠΗ ότι υπήρχαν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που δεν αφορούν τον ΟΚΙΠΗ. Εντάξει, κάποιες δικαιολογημένες, κάποιες όχι δικαιολογημένες. Αλλά εντάξει, όπως σας έχω πει, υπάρχει μια θέληση από την κυβέρνηση να αυτά τα έργα να γίνουν. Υπάρχει μια πίεση στον ΟΚΙΠΗ. Εμείς θα εξασκούμε αυτή την πίεση, γιατί με το να κάνουμε αυτά τα έργα, ο πρώτος που θα έχει όφελος είναι ο ασθενής. Και όπως σας έχω αναφέρει, πρωταρχικός μας στόχος είναι το όφελος των ασθενών και όχι τίποτε άλλο. Λοιπόν, να πάμε και στα της πανδημίας τώρα. Βλέπουμε ότι έχουμε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα της χώρας. Πέφτουν τα κρούσματα μας καθημερινά, όπως και οι νοσηλίες, αυξάνονται οι εμβολιασμοί. Αναμένεται να έρθουν κάποιες χαλαρώσεις, κύριε Χατζιπαντέλα. Έχετε κάποιες σκέψεις? Θα σας πω, μελετούμε την εικόνα μερικές φορές καθημερινώς, μερικές φορές εβδομαδιαίως, μερικές φορές μηνιαίως. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση μας όντως είναι καλή, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός από τον κόσμο. Ο χειρότερος εχθρός της πανδημίας είναι ο εφησυχασμός. Εάν εφησυχαστούμε, τότε πολύ εύκολα αυτή η καλή εικόνα θα ανατραπεί. Και τι εννοώ με τον εφησυχασμό? Εννοώ να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, να φοράμε τη μάσκα, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εμπειρία
από το κράτος μας ότι η μάσκα προστατεύει αρκετά. Είναι ένα μέτρο που το αφήσαμε και θα το αφήσουμε σίγουρα για τους επόμενους μήνες. Αυτό το μέτρο μας προστατεύει. Το άλλο μέτρο που έχουμε και το άλλο όπλο είναι ο εμβολιασμός. Έχουμε δείξει με την αύξηση του εμβολιασμού ότι οι νοσηλίες μας και τα κρούσματα μας είναι μειωμένα. Αυτά είναι δύο δεδομένα και δύο στατιστικά που κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Είναι εκεί και τα βλέπουμε. Άρα αυτή τη στιγμή όμως που έχουμε τα σχολεία, έχουμε τα πανεπιστήμια, έχουμε τα λύκεια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να δοθεί λίγος καιρός να δούμε πόσα θα είναι τα κρούσματα μετά την ένταξη και των σχολείων και των λυκείων και των πανεπιστημίων στην κοινότητα. Πόσα θα είναι τα κρούσματα και μετά θα πρέπει να αποφασίσουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα άτομα που είναι εμβολιασμένοι, που τη χάνω και εγώ να είμαι εμβολιασμένος από την πρώτη μέρα που δικαιούμαι. Εντάξει, απλώς το μόνο μας θέμα είναι επιδεικνύουμε το Safe Pass σε κάποια μέρη που μπορούμε να πάμε. Είναι θέμα της κανονικότητας μας και δεν θεωρώ ότι επηρεάζει αρκετά τη ζωή μας, αλλά την ίδια στιγμή νιώθουμε εμείς που έχουμε το εμβόλιο, όταν πηγαίνουμε κάπου και γίνεται ο έλεγχος, νιώθεις και μια ασφάλεια ότι όλα γύρω σου είναι εντάξει και ότι όλοι είναι, δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Άρα το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι με το να εμβολιαστούμε θωρακίζουμε τον εαυτό μας, θωρακίζουμε τη χώρα μας και μπορούμε να ζούμε κανονικά χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Μάλιστα. Οπότε να μην περιμένουμε κάποια χαλάρωση μέχρι στιγμής μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα όχι. Σίγουρα θα υπάρξει στο επόμενο Υπουργικό μια χαλάρωση, αλλά δεν είναι χαλάρωση. Αυτή θα είναι μια αλλαγή. Για παράδειγμα, θα δικαιούνται να πηγαίνουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή σε ανοιχτά θέατρα όχι μόνο εμβολιασμένοι, αλλά συμπολίτες μας που θα έχουν και PCR. Μάλιστα, οπότε θα έχουμε νεότερο όσον αφορά τους οπαδούς. Θα είναι οπαδούς και άτομα που πηγαίνουν σε συναυλίες ή σε θέατρα. Που μέχρι στιγμής ήταν μόνο για εμβολιασμένους. Και όσους έχουν νοσήσει, θεωρούμε ότι κάποια άτομα δεν μπορούν να βάλουν το εμβόλιο ή δεν έχουν νοσήσει. Δεν πρέπει να τους στερούμε το δικαίωμα να πηγαίνουν είτε στα γήπεδα είτε στα θέατρα. Άρα μπορούν να πηγαίνουν αφού έχουν ένα αρνητικό PCR. Mm-hmm. Μόνο με PCR δηλαδή, όχι με rapid test. Όχι, θα είναι μόνο PCR αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε ότι θα τεθεί σε ισχύ μετά τις 8 Οκτωβρίου αυτό το μέτρο, μετά την επόμενη συνεδρίαση. Θα είναι μετά την επόμενη συνεδρία του Υπουργικού. Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος μας είναι στην Αμερική. Το πρόγραμμα του αλλάζει συνεχώς. Αρχικά θα ήταν παρός στη συνεδρία του Υπουργικού 29 Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω άλλων αυξημένων συναντήσεων που έχει στο εξωτερικό δεν είναι δυνατόν να παρευρεθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, άρα μετατέθηκε το επόμενο Υπουργικό, που θεωρώ ότι θα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, σίγουρα θα έχουμε ξανά Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Κύριε Χατζηπανέλα, πάντως ορισμένες χώρες όπως η Νορβηγία και η Δανία έχουν προχωρήσει σε πλήρη άρση των μέτρων. Εμείς πότε να περιμένουμε τη σειρά μας? Θέλω να σας υπενθυμίσω όμως και την Ιταλία, που είναι μια χώρα με αρκετή εμπειρία με τον κορονοϊό, που μόλις τώρα εισήγαγε το Safe Pass, ένα μέτρο που το έχουμε εισάγει στην Κύπρο, που πρωτοπορήσαμε για αυτό το μέτρο στην Κύπρο από τις αρχές Ιουλίου. Άρα είναι καλό να δούμε άλλες χώρες που μας αντιγράφουν, τι μέτρα παίρνουν και να βλέπουμε και άλλες χώρες, όχι μόνο κάποιες μεμονωμένες χώρες όπως την Δανία και τη Φιλανδία που έχετε πει. Θεωρώ ότι όχι μόνο η Ιταλία, και η Γερμανία και η Ελλάδα, που είναι μια χώρα που είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς, mm-hmm. έχουν αυτόν το Safe Pass. Και θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο, όπως έχω αναφέρει και πριν, που πρωτοπορήσαμε εμείς από την πρώτη στιγμή, φαίνεται να δουλεύει. Και από τη στιγμή που δουλεύει αυτή τη στιγμή και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη στιγμή είναι δύσκολο να το σταματήσουμε. Γιατί είναι πολύ εύκολο να σταματήσεις ένα μέτρο, πολύ δύσκολο να το επαναφέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, κύριε Χατζημαντέλα, να πάμε και στις μαζεμένες παρατυπίες των γιατρών. Έχουμε προτροπές για μη εμβολιασμό, πλαστά πιστοποιητικά, μπερδέματα με εγχειρήσεις.
άρνηση να περιθάλψουν οροθετικούς ασθενείς. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά περιστατικά τις τελευταίες ημέρες, κύριε Υπουργέ. Προβληματίζουν όμως αυτά τα περιστατικά την κοινωνία. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο σε αυτό το θέμα. Το σχόλιο το δικό μου είναι ότι πρέπει οι πειθαρχικοί κανονισμοί του Παγκύπριου Ιατρικού Συνδέσμου να είναι αυστηροί. Ήδη έχουν έρθει στο γραφείο μου από χθες οι πειθαρχικοί κανονισμοί του Υπουργείου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, από όπου θα τους επεξεργαστούμε σαν Υπουργείο και μετά θα τους προωθήσουμε στην νομική υπηρεσία. Πρέπει να έχουμε αυστηρούς κανονισμούς και αυτούς τους αυστηρούς κανονισμούς πρέπει να τηρούνται πρέπει να τηρούνται με ευλάβεια. Την ίδια στιγμή, εμείς σαν Υπουργείο Υγείας, όσον αφορά παραπτώματα κυβερνητικών ιατρών, δείχνουμε αρκετή αυστηρότητα, γιατί ο νόμος μας το επιτρέπει και είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί. Είχαμε αρκετές περιπτώσεις ιατρών του δημοσίου που έκαναν κάποιες παρανομίες και είμαστε αμήλικτοι μαζί τους. Το ίδιο θα συνεχίζουμε να είμαστε συνέχεια σε οποιαδήποτε παραπτώματα. Άρα, ο μόνος τρόπος να λυθούν αυτά τα προβλήματα είναι να υπάρχουν αυστηρές ποινές. Αυτές οι αυστηρές ποινές θα τις έχουμε με το νέο νομοσχέδιο που θα εγκριθεί, εύχομαι σύντομα, από την Βουλή, και εύχομαι όταν υπάρχουν αυστηρές ποινές, κάποιοι γιατροί θα σκεφτούν μία και δύο φορές προτού παρανομήσουν. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί είναι και παράλογο να παρανομεί κάποιος ιατρός, κύριε Χατζημπαντέλα, και να μην μπορεί κανείς να του πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα με την συγκεκριμένη ιατρό, αφέθηκε ελεύθερη, μπορεί να λειτουργεί και να συνεχίζει να εξετάζει, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό οι νέοι κανονισμοί θα είναι αυστηρότατοι. Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλουμε και ένα καταληκτικό σχόλιο σας, κύριε Χατζημπαντέλα, πριν να σας αποδεσμεύσουμε. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο που θέλετε να στείλετε. Το μήνυμα που θέλω να δώσω στον κόσμο είναι ότι να εμπιστευτεί το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας είναι διατεθειμένο να δώσει λύσεις για οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά τους γιατρούς, τον ΟΚΙΠΗ, τον ΟΑΗ. Θεωρώ ότι με τη συνεργασία και με διάλογο μπορούμε να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Εξάλλου δεν έχουμε τίποτε να μοιράσουμε, εάν κοινός στόχος όλων μας είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών. Εάν έχουμε αυτό πίσω από το μυαλό μας, η σωστή εξυπηρέτηση των ασθενών, τότε δεν έχουμε τίποτε να μοιράσουμε και θα βρούμε λύσεις σε οποιαδήποτε προβλήματα έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Χατζημπαντέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.